Ο εγωισμός είναι το πιο μεγάλο πρόβλημά μας. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα μας. Έλεγε ένας στον πατέρα Παΐσιο, λέει, όλη μέρα κοιμάμαι. Λέει, δεν πειράζει, λέει, τουλάχιστον όταν κοιμάσαι δεν αμαρτάνεις. Τι ωραίοι άγιοι, οι οποίοι ακόμα και τα λάθη που τους λέμε και τις αμαρτίες μας και τις αταξίες μας τις μετατρέπουν μέσα τους σε καλό λογισμό, γιατί έχουν ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση τους κάνει να βλέπουν όμορφα τα πράγματα, τους κάνει να σκύβουν μπροστά μας, να σκύβουν το κεφάλι τους και να μην έρχονται έτσι με ύφος αγέροχο να μας πούν, άκου να σου πω, αυτό θα το κόψεις, αυτό θα το διορθώσεις. Δεν σου λένε τίποτα. Δεν απαιτούν τίποτα, δεν ζητάνε τίποτα, μόνο από τον εαυτό τους όλα. Από τον εαυτό τους ζητάνε, τον εαυτό τους μαλώνουν, τον εαυτό τους τιμωρούν, τον εαυτό τους ασκούνε. Όλους τους άλλους τους αγαπούν και σκύβουν μπροστά σε όλους. Πρόσεχε ψυχή μου. Ψυχή μου, ψυχή μου. Ανάστα, ξύπνα, μην κοιμάσαι, γιατί έχεις πειρασμούς να σε ρίξουν στον εγωισμό και από εδώ και από εκεί. Ο εγωισμός είναι το πιο μεγάλο πρόβλημά μας. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα μας. Και έχουμε όλοι εγωισμό. Όλοι εγωισμό, όλοι. Μα και εσείς, πάτερ, που είστε εκείνο, λένε μερικές φορές σε ιερείς, σε μοναχούς, σε μοναχές. Βεβαίως, βεβαίως. Όλοι πάσχουμε από το εγώ μας. Και κυρίως από τον κρυφό εγωισμό μας, που είναι πολύ πιο ύπουλος και πολύ πιο επικίνδυνος, γιατί δεν φαίνεται. Είναι αυτή η κρυφή υπερηφάνεια. Η κρυφή υπερηφάνεια. Γιατί ο άλλος ο αμαρτωλός τι υπερηφάνεια να έχει, ας πούμε. Και εκεί βέβαια μπορεί να έχει, αλλά ένας που φτάνει σε μια εξαθλίωση δεν έχει. Σου λέει ο άλλος με ξέρει, με έχουν δει στη γειτονιά. Ας πούμε ότι στο σπίτι μου τσακωνόμαστε, βριζόμαστε. Ο άλλος λέει με έχουν δει ότι παίρνουν ναρκωτικά. Ρε ζήλια, έγινε. Εντάξει. Δεν έχω. Φαίνεται, ας πούμε, αυτό που είμαι. Έχω φανεί ότι είμαι ο κακός. Καταλαβες. Ενώ εσένα που σε λένε καλό και είσαι εγωισμό. Ο καλός που έχει εγωισμό είναι πιο ύπουλος. Αυτός ο εγωισμός είναι πιο κρυφός. Βγαίνει πλαγίος. Βγαίνει πλαγίος. Γιατί ένας που κάνει μπαμ με την αμαρτία του, τον βλέπουν οι άλλοι και τον συχαίνονται. Οπότε αυτός γλιτώνει. Γιατί σε συχαίνονται οι άνθρωποι, σε αγαπάει όμως ο Θεός μετά. Έναν αμαρτωλό που τον συχαίνεσαι εσύ, καταλάβες, ο Θεός τον αγαπά. Όταν δεις εσύ κάποιον στον δρόμο, ας πούμε, να κάνει κάποια αμαρτία, να λέει κάτι κλπ. Και λες μέσα σου, πω, που καταντήσαμε, βρε παιδί μου, τι κοινωνία είναι αυτή, τι άνθρωπος κι αυτός. Την ώρα που λες εσύ τι άνθρωπος και αυτός, Κρίστη κάνεις, του πετάς ένα κουβά με την περιφρόνησή σου, σαν ένα κουβά λασπόνερα, και τον ταπεινώνεις. Εσύ χάνεις, αυτός κερδίζει. Εσύ χάνεις, γιατί εσύ συχάθηκες αυτόν, που έχει μια φανερή υπερηφάνεια. Τη δική σου όμως την υπερηφάνεια, την κρυφή, πότε θα τη δεις, που δεν τη βλέπει κανείς, και την ξέρεις μόνο εσύ και ο Θεός και ο Πνευματικός, αν το λες και αυτό. Και αν μπορέσει να σου πει ποτέ τίποτα και τον αφήσεις να σου ανοίξει και αυτός να σε ακουμπήσει λίγο, να σε ματώσει λίγο εκεί που πονάς, να σου το πει. Γι' αυτό λέει τους αμαρτωλούς, τους συχαίνονται οι άλλοι και έτσι αυτοί ξεπλένονται οι αμαρτωλοί. Τον εγωιστή όμως, τον καλό άνθρωπο που είναι εγωιστής, κρυφός εγωιστής, πρέπει να τον συγχαθεί, ξέρεις ποιος, ο ίδιος του εαυτός. Αυτό είναι το ξέπλυμά του. Έτσι θα ξεπληθεί η ψυχή σου. Αν έχεις κρυφό εγωισμό, πρέπει μόνος σου να συγχαθείς το εγώ σου και να πεις ο κόσμος με θεωρεί καλό. Ντροπή μου, συχάθηκα τον εαυτό μου. Και ξέρεις τι συχάθηκα? Αυτό ακριβώς, το ότι οι άλλοι με λένε καλό και εγώ ξέρω πόσο κακός είμαι, πόσο ψεύτης, πόσο υποκριτής, πόσο ό,τι είμαι. Βγαίνω στη γειτονιά και έχω το προφίλ του καλού. Όλοι νομίζουν ότι είμαστε οι καλοί άνθρωποι και λοιπά, αξιοπρεπείς, τέλει. Πού να ξέρουν όμως, πού να το ξέρουν αυτό? Ποιο? Το μυστικό μου, το πάθος μου, την αδυναμία μου, την κακία μου, την κρυφή μου ζωή, τα λόγια μου, τις φαντασίες μου, τις σκέψεις μου, τη ζωή μου μέσα στο σπίτι, πώς φέρομαι στους δικούς μου, όχι τι δείχνω έξω. Και αυτό πρέπει να συγχαθούμε τον εαυτό μας. Μόνο έτσι φεύγει το εγώ μας, όταν συγχαθούμε αυτές τις πράξεις. Άμα δεν το συγχαθείς, σημαίνει ότι σου αρέσει. Και κάτι που σου αρέσει, ξέρεις τι γίνεται, το ξανακάνεις. Το ξανακάνεις. Πάει ένας και λέει, πάτερ, ξέρετε, έτσι που μιλήσατε, λέει, μου πληγώσατε τον εγωισμό. Μου πληγώσατε τον εγωισμό. Ωραία εικόνα αυτή. Ένας πληγωμένος. Μόνο που δεν είναι άνθρωπος, εδώ είναι ένας, είναι ο εγωισμός, πληγωμένος εγωισμός. Πληγώθηκε ο εγωισμός σου, δεν πειράζει, άστονε. Μην τον περιποιείσαι. Όταν πληγωθεί ο αδερφός σου, πήγαινε εδώ στο, βάλ του μπεταντίν, πήγαινε εδώ στο γιατρό, κάντου ράματα, νάρθηκες, γύψους, βοήθησέ τονε. Είναι ο αδερφός σου, ο πληγωμένος. Όταν όμως πληγωθεί το εγώ σου, παράτατο. Μα τι, παράτατο το πληγωμένο το εγώ σου, μέχρι να πεθάνει τελείως. Αν έναν πληγωμένο τον παρατήσεις, τι παθαίνει, πεθαίνει. Άστο λοιπόν να πεθάνει τελείως. Άστο να πεθάνει το πληγωμένο εγωισμό και μην το χαϊδεύεις μετά πάλι.
Μην πας στο πνευματικό σου να σου χαϊδέψει τον πληγωμένο εγωισμό σου. Να πας να νεκρωθείς τελείως. Να πας να στον βγάλει τον εγωισμό σου. Όχι να πας να βρεις το δίκιο σου. Να πας να πεις και εσύ πόσο άδικη είσαι και πόσο άδικος είσαι και να πεις εγώ φταίω. Όχι να δικαιολογείσαι. Γιατί έτσι πώς θα αναστηθεί η ψυχή σου. Αν προηγουμένως δεν πεθάνει το εγώ σου, έχουμε μεγάλη ιδέα. Για το εγώ μας, για τον εαυτό μας, για τα χαρίσματά μας και οτιδήποτε. Και έλεγε ένας, δεν μου έρχεται έτσι η έμπνευση από το Θεό, δεν νιώθω το Θεό, μα κοίταξε για να νιώσεις τα ουράνια, τα θεία, για να σου έρθουν θείες ιδέες. Πρέπει να φύγει πρώτα η δική σου μεγάλη ιδέα. Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και γι' αυτό δεν έρχεται η μεγάλη ιδέα του Θεού μέσα σου. Έχει ήδη καταλάβει το εγώ σου, η φαντασία σου, η σκέψη σου. Αυτά που νομίζεις για τον εαυτό σου και πλάθεις, εικόνες, σενάρια και λες ποιος είσαι και τι είσαι και ξεχωρίζεις από τους άλλους. Και έτσι είναι πολύ ωραία οι ταπεινοί άνθρωποι, είναι οι πιο ωραίοι άνθρωποι. Τι ωραίο πράγμα που είναι να έχεις ταπείνωση και να δεις ταπεινούς ανθρώπους στη ζωή σου, να πάρεις δύναμη από το παράδειγμά τους, γλύκα από τη γλυκιά τους ψυχή που είναι έτσι σαν μελωμένη, που σου προκαλεί ανάπαυση, γαλήνη. Πολύ ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα να κάνεις λίγα και ταπεινά. Και τι κακό πράγμα να κάνεις πολλά και εγωιστικά. Ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή να κάθεσαι να πεις δύο λογάκια προσευχής, γιατί τόσο μπορείς, τόσο σου βγαίνει, με την καρδιά σου. Καλό πράγμα είναι αυτό. Και εγωιστικό είναι να κάθεσαι να κάνεις ό,τι προσεύχεσαι, επίτηδες για να σε βλέπουν οι άλλοι και να λες κοίτα πόση ώρα κάθομαι εγώ. Κάνε το λίγο, ταπεινά. Κάνε μια μικρή νηστεία. Το λέω αυτό γιατί μερικοί κάνουν πολλά με εγωισμό. Τι είναι προτιμότερο, πολλά με εγωισμό ή λίγα με ταπείνωση. Νομίζω λίγα με ταπείνωση. Είναι κάποιες ψυχές που νηστεύουν μόνο Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν μπορούν σαρακοστές, για διάφορους λόγους. Έχουν όμως απλότητα ψυχής, έχουν ταπείνωση, το παραδέχονται ότι δεν μπορώ. Πού να φτάσω εγώ εσάς τους ασκητές. Είδες, ονομάζει ασκητή εσένα και ασκήτρια εσένα και αυτός νιώθει ταπεινός. Εσύ θαυμάζεις αυτόν τον ταπεινό. Αυτός εσένα σε θαυμάζει. Που νηστεύεις και λέει ένας, βέβαια με θαυμάζει, γιατί πώς να με θαυμάσει, αφού εγώ νηστεύω 40 τόσες μέρες. Αυτός δύο μέρες τι να θαυμάσει. Άμα νιώθεις έτσι, ότι είσαι αξιοθαύμαστος και αξιοθαύμαστη, τον έχασες το μισθό σου. Το κατάλαβες.